Και πάμε τώρα να δούμε και την εκτέλεση του αναδρομικού κατηγορήματος, το οποίο είναι και το σημαντικότερο κατηγόρημα, δηλαδή είναι πάνω στον τρόπο σκέψης τον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε στη διάρκεια των παρουσιάσεων αυτών. Οπότε λοιπόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς θα το συντάξουμε αυτό το πράγμα καταρχάς, όπως είπαμε. Συνεπώς, ancestor χ, ψ, πότε το άτομο χ είναι πρόγονος του ατόμου ψ λοιπόν, έτσι. Αυτό το οποίο ισχύει είναι το εξής, είναι ότι ρίχνουμε την αναδρομή κατά ένα κάθε φορά, ρίχνοντας κατά ένα επίπεδο την σχέση γονέα. Δηλαδή, το χ να είναι γονέας ενός z, το οποίο με τη σειρά του το z αυτό εδώ να είναι ancestor του ψ. Ancestor λοιπόν z, ψ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια καθαρή αναδρομή και την ξαναλέω, το άτομο χ είναι πρόγονος του ατόμου ψ. Πότε, αν το χ είναι γονέας ενός ατόμου z και επίσης το άτομο z είναι πρόγονος του ατόμου ψ. Αυτό είναι η αναδρομική σχέση η οποία θα ρίχνει το επίπεδο κάθε φορά, αλλά επίσης εδώ έχω ότι το ancestor του χ, ψ, χωρίς αναδρομή δηλαδή, το οριακή περίπτωση της αναδρομής, θα αληθεύει αν το άτομο χ είναι πατέρας του ατόμου ψ. Αυτό λοιπόν είναι το συγκροτημένο κατηγόρημα το οποίο υλοποιεί την αναδρομική σχέση που θα εκφράζει ότι το πρώτο όρισμα είναι πρόγονος του δευτέρου ορίσματος. Οπότε το σώζω, πάμε λίγο να το δούμε και πώς τρέχει τώρα αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Οπότε reload τα τροποποιημένα αρχεία και θα βάλουμε το ερώτημα όπως ζητάει και στην παρουσίαση, ancestor tom, pat. Ancestor λοιπόν tom, pat. Χτυπάω, μου βγάζει true, έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ ότι περιμένει. Δεν θέλω να περιμένει, δεν είναι σωστό αν θες ότι περιμένει. Δεν μπορεί όταν βγάζει την απάντηση true αμέσως μετά να βγάλει άλλη απάντηση ας πούμε. Παρ' όλα αυτά αν πατήσω ελληνικό ερωτηματικό θα μου βγάλει την απάντηση false. Τώρα θα καταλάβουμε γιατί το κάνει αυτό και αμέσως μετά σε επόμενο μάθημα θα βρούμε και έναν τρόπο για να το διορθώνουμε αυτό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι είναι το λιγότερο αντιαισθητικό. Εντάξει. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε τον τρόπο εκτέλεσης αυτού του ερωτήματος. Έχουμε το ancestor tom, pat λοιπόν. Όπως είπαμε ο στόχος ο οποίος τίθεται είναι να ικανοποιηθεί το κατηγόρημα ancestor με πρώτο όρισμα τη σταθερά tom και δεύτερο όρισμα τη σταθερά pat. Οπότε τώρα μεγάλη προσοχή γιατί αυτό το κατηγόρημα, το κατηγόρημα ancestor, να παρατηρήσουμε ότι βέβαια δεν είναι στα facts, αλλά έχουμε δύο rules τα οποία μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Το ένα rule είναι το ancestor χ, ψ, αν parent χ, ψ και το δεύτερο είναι ancestor χ, ψ, αν parent χ, z και ancestor z, ψ. Συνεπώς ο στόχος αυτός μπορεί να ικανοποιηθεί με δύο τρόπους. Μπορεί να αντικατασταθεί δηλαδή το σώμα, όπως είπαμε, και από τις δύο εναλλακτικές που υπάρχουν με βάση τη σειρά που τα έχουμε γράψει κιόλας. Δηλαδή γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρώτα πάντα γράφουμε τον κανόνα τερματισμού για να σταματάει. Αν βάλω πρώτα τον άλλο κανόνα, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και έχει ενδιαφέρον κιόλας να το κάνεις μια πειραματική εφαρμογή. Ancestor χ, ψ λοιπόν, αν parent χ, ψ, συνεπώς έχουμε ότι οι αντικατάστατες μεταβλητές είναι χ ίσον tom και ψ ίσον pat. Αυτή είναι η ενοποίηση που γίνεται του στόχου σε σχέση με την ονομασία του κατηγορήματος. Οπότε λοιπόν ο στόχος ο οποίος απομένει τώρα προς ικανοποίηση είναι ο parent tom, pat. Ο στόχος ο οποίος απομένει προς ικανοποίηση είναι parent tom, pat. Θα γράψω όμως αμέσως μετά και στα δεξιά τους στόχους στους οποίους υλοποιεί το δεύτερο κατηγόρημα, το οποίο είναι το αναδρομικό κατηγόρημα. Ο στόχος είναι parent χ, z. Συγγνώμη, η ενοποίηση που θα γίνει είναι χ, ψ. Οπότε και πάλι όπου χ θα μπει το tom και όπου ψ θα μπει το pat. Όμως εδώ ο στόχος αντικαθίσταται από δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι το parent χ, z. Οπότε σημειώνω parent tom, z. Έτσι. Και ο δεύτερος στόχος που απομένει προς ικανοποίηση είναι ancestor, z, όχι όμως ψ. Το ψ έχει πάρει πλέον την τιμή, pat. Ancestor λοιπόν, z, pat. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους δύο στόχους. Είπαμε ότι η στρατηγική τώρα είναι προσέγγιση κατά βάθος, άρα θα πάει αριστερόστροφα. Στόχος parent tom, pat, γυρνάει πίσω στο αρχείο αυτό εδώ, έτσι. Δηλαδή πάει πάνω στους στόχους και βλέπουμε ότι ο Tom δεν είναι γονέας της Pat, δεν υπάρχει κάποια δήλωση τέτοια στα facts, άρα εδώ έχουμε ένα αδιέξοδο.
Ο οπισθοδρόμηση λοιπόν αμέσω μετά πάει προ τα πάνω και πάει στη δεξιά μεριά όπου έχει ένα ανοιχτό διάβλο προκειμένου να τον ικανοποιήσει. Πώ είπαμε ότι ικανοποιεί περισσότερου από έναν στόχου, τα κοιτάει από αριστερά προ τα δεξιά. Οπότε το parent tom.z να παρατηρήσουμε ότι μπορεί να ικανοποιηθεί με δύο τρόπου. Ο ένα τρόπο είναι με βάση τα facts που έχουμε, Zedison Bob. Και ο δεύτερος στόχος, ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να γίνει, είναι με βάση τη δεύτερη δήλωση fact, parent Tom, John, άρα Z ίσον John. Ικανοποιήθηκε λοιπόν ο στόχος parent Tom, Z, άρα εξαφανίζεται και απομένει προς ικανοποίηση τώρα ένας καινούριος στόχος, όπου ο στόχος αυτός είναι πλέον ancestor, όπου Z βάζω Bob, άρα λοιπόν Bob, Pat. Και ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος είναι ancestor, αυτή τη φορά John, Pat. Εδώ τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να γυρίσεις λίγο πίσω στο δέντρο και να παρατηρήσεις ότι στο δέντρο αυτό που ρωτήσαμε αρχικά είναι αν ο Tom είναι πρόγονος της Pat. Και αυτή τη στιγμή η προλόγ έχει κάνει το εξής. Ρωτάει αν είναι ο Bob πρόγονος της Pat και αν αυτός δεν είναι, τότε θα ψάξει και τον John. Εντάξει? Άρα λοιπόν, να το νόημα τώρα της διαδικασίας που γίνεται. Πράγματι ρίχνει κατά ένα το επίπεδο του προγόνου που ψάχνει, ψάχνοντας να βρει τον απόγονο. Οπότε πάμε τώρα ξανά από την αρχή, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με αναδρομή. Στόχος ancestor Bob, Pat. Συνεπώς, δύο τρόποι να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, με βάση το γεγονός ότι έχουμε δύο δηλώσεις. Πρώτος τρόπος, με βάση τώρα τον κώδικα, έτσι, πάλι εδώ, ο κανόνας του τερματισμού, parent χ, ψ. Άρα λοιπόν, στόχος, parent, Bob, Pat. Και βέβαια με τον δεύτερο τρόπο, με βάση τον αναδρομικό κανόνα δηλαδή, ο στόχος ancestor Bob, Pat αντικαθίσταται από δύο πλέον στόχους. Ο ένας στόχος είναι parent, να γράψω εδώ και την αντικατάσταση όμως για λόγους ακαδημαϊκής στιβαρότητας, χ ίσον Bob και ψ ίσον Pat είναι η ενοποίηση των μεταβλητών και ομοίως και με τον δεύτερο ορισμό χ ίσον Bob και ψ ίσον Pat. Οπότε λοιπόν ο στόχος ο οποίος απομένει προς ικανοποίηση είναι parent Bob ενός Z, όπου με τη σειρά του έχουμε ancestor το Z της Pat. Συνεχίζουμε τώρα με κατά βάθος στρατηγική. Είναι ο Bob πατέρας της Pat. Ξανά πίσω στο αρχείο. Ο Bob δεν είναι πατέρας της Pat, άρα έχουμε αντιέξοδο. Ο πιστοδρόμηση πάει τώρα στη δεξιά μεριά. Είναι ο Bob γονέας κάποιου ατόμου. Z πάει λοιπόν πάλι πίσω στο αρχείο των δηλώσεων τα οποία έχουμε αναφορικά με τον Bob. Και έχουμε δύο τρόπους να το ικανοποιήσουμε, θέτοντας Z ίσον Jim ή Z ίσον Kim. Άρα λοιπόν και πάλι εδώ πέρα, δύο κλαδιά. Z ίσον Jim λοιπόν ή Z ίσον Kim. Νομίζω έχει γίνει πλήρως αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Εδώ πλέον έχουμε ancestor, νέο στόχος που απομένει, Jim της Pat. Και εδώ βεβαίως άλλο ένα είναι στόχος ancestor Kim της Pat. Εντάξει. Εδώ τώρα έχει και ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος ότι υπάρχουν τρία ανοιχτά μέτωπα. Η στρατηγική είναι βέβαια πάντα κατά βάθος. Αλλά να παρατηρήσουμε ότι εδώ, αυτό εδώ είναι σε εκκρεμότητα, έτσι. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε να το ικανοποιήσουμε από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ενδέχεται να πάμε τότε με πιστοδρόμηση σε εκείνη εκεί τη μεριά. Συνεχίζουμε όμως το θεάρεστο έργο μας. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά, έτσι τρέχει προλόγ, είναι ταλέπορο, αλλά έτσι τρέχει. Οπότε στόχος τώρα το ancestor Jim, Pat αυτή τη φορά. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν πάλι δύο τρόποι να το ικανοποιήσουμε με βάση το γεγονός ότι αυτό είναι ένα rule, είναι ένας κανόνας. Πρώτος τρόπος με τον κανόνα του τερματισμού της αναδρομής που έχουμε φτιάξει, με χ ίσον Jim και ψ ίσον Pat. Και δεύτερος τρόπος με τον αναδρομικό κανόνα, χ ίσον Jim και ψ ίσον Pat ομοίως. Οπότε λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα προς τα αριστερά, έχουμε την αντικατάσταση με βάση τον κώδικα τον οποίο έχεις μπροστά σου. Στόχος είναι parent Jim, Pat.
Ενώ από τη δεξιά μεριά ο στόχος που απομένει προς ικανοποίηση είναι parent. Γιατί γίνεται αντικατάσταση με το σώμα του κανόνα, όπως είπαμε. Parent, ο gen ενός Z, όπου το Z αυτό με τη σειρά του θα είναι ancestor, το Z της Pat. Εντάξει. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε την καταβάθμιση του αντίκη. Στόχος είναι parent gen, Pat. Συνεπώς, γυρνώντας πάνω, θα δούμε ότι αυτό είναι πράγματι ένα fact. Άρα εδώ έχουμε ικανοποίηση του στόχου αυτού. Και έτσι λοιπόν δεν έχει καμία μεταβλητή για να μου επιστρέψει. Το αρχικό ερώτημα δεν είχε κάποια μεταβλητή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η προλόγου γυρνάει και απαντάει true. Και γιατί η έρημη περιμένει? Για το λόγο ότι υπάρχουν και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή μπορεί να ικανοποιηθεί και από εδώ, μπορεί και να ικανοποιηθεί και από εδώ, μπορεί να ικανοποιηθεί και από εδώ. Οπότε, αν πατήσω ελληνικό ερωτηματικό, αυτό το οποίο κάνει προλόγιο είναι ότι κάνει πιστοδρόμηση, αναπτύσσει πλήρως τους στόχους αυτούς, όλοι αυτοί οι στόχοι θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα και όταν με το καλό τους εξαντλήσει όλους και δεν βρει κάτι ακόμα, δηλαδή φτάσει και σε αυτό εδώ, το αναπτύξει και αυτό πλήρως, είναι πολύ εκτενές όπως αντιλαμβάνεσαι, το τελικό αποτέλεσμα που θα πατήσει, μόλις με το καλό τα εξαντλήσει όλα, θα είναι ότι θα βγάλει και το false. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η προλόγου βγάζει πρώτα true και αμέσως μετά βγάζει false. Συνεπώς θα απαιτείτε να βρούμε έναν έξυπνο και εύστοχο τρόπο για να κάνουμε σε αυτό το πράγμα κάποια διόρθωση. Αυτά λοιπόν σχετικά με το μάθημα αυτό. Ο στόχος του μαθήματος ήταν να καταλάβουμε πώς τρέχει το πρόγραμμα Prolog, προκειμένου να μπορούμε να απαντάμε σε ερωτήσεις που απαιτούν στην πραγματικότητα την κατασκευή του δέντρου εκτέλεσης. Θα το δούμε αναλυτικά σε επόμενο μάθημα που θα ασχοληθούμε με το CAT. Το CAT θα κάνει ακριβώς αυτό, θα κάνει έλεγχο της οπισθοδρόμησης. Γιατί όπως είδαμε, για παράδειγμα εδώ, αν με το καλό ικανοποιηθεί το parent, ο κανόνας τερματισμού, δεν έχει λόγο μετά πια να κάνει οπισθοδρόμηση, έτσι δεν είναι? Συνεπώς, θα βάλουμε κάποιο κανόνα για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο της οπισθοδρόμησης. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε επόμενο μάθημα.